Απολύματα προήλθε η μόλυνση στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού, όπως ανέδειξε στα τέλη Ιουνίου ο τηλεοπτικός φακός, ο οποίος κατέγραψε τις απαράδεκτες αυτές εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς και τα εκατοντάδες νεκρά ψάρια, τα οποία πέθαναν από ασφυξία. Από το πρωί που σηκωθήκαμε, ήταν η μυρωδιά πάρα πολύ έντονη, φοβερά, σαν να υπήρχε μια σαπίλα στον αέρα. Κοιτάξαμε στον ποταμό και είδαμε παντού, παντού νεκρά ψάρια. Έχουμε την απάντηση του ΕΛΚΕΘΕ που διαπιστώνει ότι είναι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία, δηλαδή από προσθήκη οργανικού φορτίου που μείωσε το οξυγόνο και άρα τα ψάρια δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Οργανικού φορτίου, δηλαδή λίμματα. Λίμματα. Επιβεβαίωσε αυτό που δείχνουν οι μετρήσεις. Σύμφωνα με τον Νίκο Ξυλούρη, η κατάσταση στο ποταμό Γιόφυρο έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ σε ό,τι αφορά στη ΔΕΙΑΗ, δήλωσε ότι προχώρησε στα έργα αποκατάστασης των διαρροών που είχαν διαπιστωθεί σε διάφορα σημεία, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τον ποταμό με φρέσκο νερό από γεωτρήσεις. Για να υπάρχει διαρκής ανανέωση του νερού του ποταμού, ώστε να μειώνεται σταδιακά το φορτίο, κάτι που φαίνεται, που ήδη έχει αποδώσει. Θα το συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι. Και στην αυτοψία που κάναμε καταλήξαμε και σε κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τη διαπλάτηση, τον καθαρισμό του ρέματος. Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ξυλούρης, άμεσα θα συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα προχωρήσει ελέγχους σε όλο το μήκος του ποταμού, ενώ παράλληλα θα ελέγχει στοχευμένα την ποιότητα του νερού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα όργανο που θα μπορεί να επιλαμβάνεται καταστάσεων και προληπτικά και μετά και κατασταλτικά. Δεν θα δημιουργηθεί κάποιο κλιμάκιο? Κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει στον Αποσελέμι, το οποίο ήδη έχει αποδώσει. Για να δούμε ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται, αν θέλετε, πέρα από τα έργα, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση, να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη και άμεση εικόνα της ποιότητας του νερού και των πιθανών πηγών ρύπανσης. Την ίδια ώρα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος συλλέγει στοιχεία για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Γιόφυρου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος να στέλνει τα δικά του μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει να περάσει και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ναι, παρακολουθούμε, προστατεύουμε το χώρο, ας τον προστατέψει ο κόσμος. Άρα είμαστε εκεί κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα, αλλά κυρίως να προλάβουμε. Και υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στον ποταμό που είναι πηγή ζωής για την περιοχή.